Κυκλοφοριακό κομφούζιο με το καλημέρα στο κέντρο της Πάτρας εξαιτίας των έργων που ξεκίνησαν από το πρωί για την πεζοδρόμηση της Μεζόνος από το ύψος της Αράτου. Οι περισσότεροι οδηγοί μάλλον δεν γνώριζαν για τα έργα και έκαναν το λάθος να επιλέξουν τη Μεζόνος για να μπουν στο κέντρο της πόλης. Εμείς αυτό που διαπιστώσαμε είδαμε ότι ο κόσμος ίσως ήταν και ανημέρωτος. Υπήρχε ένα πρόβλημα μεγάλο από Κωνσταντινούπολης κατ' επέκταση Μεζόνος έως την Αράτου. Εξαιτίας των εργασιών, όλα τα οχήματα υποχρεωτικά στρίβουν στην Αράτου, με αποτέλεσμα το πρωί να ήταν μποτιλιαρισμένη η Κωνσταντινούπολης, η Μεζόνος, η Αράτου, αλλά και η Κανακάρη. Την κατάσταση επιβάρυνε και το γεγονός ότι 4 γραμμές του αστικού κτέλου της Πάτρας στρίβουν υποχρεωτικά από την Αράτου και συνεχίζουν από Κανακάρη μέχρι τη Γούναρη. Έτσι οι οδηγοί πήγαιναν σημειωτών και ο εκνευρισμός ήταν στα ύψη. Τα έργα για την πεζοδρόμηση της Μεζόνος θα γίνονται ανά οικοδομικό τετράγωνο και μόλις τα συνεργεία τελειώσουν στο τμήμα του δρόμου από Αράτου μέχρι Κολοκοτρώνη, οι εργασίες θα συνεχιστούν από Κολοκοτρώνη μέχρι Αγίου Νικολάου. Πρέπει σιγά σιγά να ξεχάσουμε τη Μεζόνος. Οι πολίτες δηλαδή πρέπει να κατανοήσουν πλέον ότι τελειώνοντας τα έργα θα μείνει πεζόδρομος η Μεζόνος. Πρέπει να αποφεύγουμε το κέντρο και εκεί που γίνονται τα έργα. Στόχος του Δήμου είναι το έργο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Νοέμβριο, ώστε τα εμπορικά μαγαζιά να δουλέψουν χωρίς προβλήματα κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Το βέβαιο είναι ότι οι πεζοδρομήσεις στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας έρχονται να αλλάξουν τις οδηγικές συνήθειες των πατρινών, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει στην τηλεόραση του Best ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ταξί Πάτρας Γιώργος Σιδέρης. Τις πεζοδρομήσεις και τις διαπατήσεις των πεζοδρομίων έχουν μειωθεί στα θέσεις στάθμευσης. Δεν θα είναι το κέντρο που ξέραμε. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να σιγά σιγά να καταλάβουν οι πολίτες ότι δεν πρέπει να κατεβαίνουν στο ιστορικό κέντρο με το όχημά του. Δεν θα βρίσκουν πλέον να παρκάρουν.